Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα. Είμαστε οι ιδρυτές της επιχείρησης Springers, οι νικητές του περσινού Παγκύπριου διαγωνισμού Junior Achievement Company of the Year 2015. Εκπροσωπήσαμε επάξια την Κύπρο μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που διεξήχθηκε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, όπου κερδίσαμε πάνω απ' όλα τις εντυπώσεις. Φυσικά, πέρα των εντυπώσεων, κερδίσαμε την 6η θέση. Κερδίσαμε την 6η θέση από τις συνολικά 36 χώρες της Ευρώπης που έλαβαν μέρος. Επίσης, ήρθαμε στην Κύπρο με ένα από τα Leadership Award της χρονιάς, το οποίο δόθηκε στο CEO της επιχείρησής μας. Μπράβο. Η επανάσταση του διαδικτύου είναι γεγονός και κανείς δεν μπορεί να διαμφισβητήσει. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη απασχόλησή τους. Οι σύγχρονοι, στην πλειοψηφία τους, χρησιμοποιούν πολλές φορές το διαδίκτυο είτε για επικοινωνία, είτε για αγορές, είτε για ψυχαγωγία. Και είναι σχεδόν αυτονόητη η χρήση του στην ευρωπαϊκή νεολαία. Από την άλλη, όμως, είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Αλλά όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει διαφημίσεις στο διαδίκτυο? Πόσοι έχετε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ζητήσει πληροφοριών για ένα θέμα? Να σας πω εγώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το τεράστιο ποσό διαθέσιμων πληροφοριών και πολλές χρήσεις που κάποιος μπορεί να έχει μέσω του διαδικτύου το έχουν καταστήσει το πολυτιμότερο εργαλείο στις διάφορες θέσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γενικά, το διαδίκτυο είναι ένα πολυεργαλείο με εφαρμογές σε κάθε πτυχή της ζωής ενός ατόμου. Μάλιστα, κύριε. Έτσι ακριβώς είναι. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Η χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη στη διαφήμιση, στην έρευνα, στην ενημέρωση, στη ψυχαγωγία, στην επικοινωνία και σε άλλα πολλά θέματα. Θα αναρωτιέστε, βέβαια, για ποιο λόγο ήρθαμε εμείς εδώ να σας μιλήσουμε? Γιατί άραγε? Λοιπόν, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι και εμείς για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας Springers αξιοποιήσαμε τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Εκτός από τη συνηθισμένη χρήση του διαδικτύου, αξιοποιήσαμε και για να προωθήσουμε μέσω ιστοσελίων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, την εταιρεία και το προϊόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την γνωστοποίηση της εταιρείας μας και του προϊόντος μας στο ευρύ κοινό, βοηθώντας ταυτόχρονα και στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, των κερδών και γενικά τη συνολική απόδοση της εταιρείας μας. Ένας τρόπος με τον οποίο αξιοποιήσαμε το διαδίκτυο είναι η δημιουργία της δικής μας ιστοσελίδας για την καλύτερη διαφήμιση του προϊόντος μας. Το διαδίκτυο, πέρα του γεγονότος ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε γνωστοί στο ευρύ κοινό, μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε πωλήσεις σε πανκύπριο επίπεδο, αυξάνοντας τις λιανικές μας πωλήσεις κατά 59%. Έτσι. Πολλοί καταναλωτές επικοινωνούν μαζί μας και αγοράζουν το προϊόν μέσω e-shopping. Ακόμα είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας λάβει μηνύματα από ενδιαφερόμενους πελάτες από ολόκληρο τον κόσμο. Εν τέλει, το διαδίκτυο εμπερικλεί πολλούς κινδύνους και όντως πρέπει η χρήση του να είναι ελεγχόμενη. Αλλά είναι και επίσης παραδεκτό ότι η ευρεία διάδοση και χρήση του μπορεί να είναι εποφελής και επικερδής για τον άνθρωπο. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίηση προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Η πρόκληση στο διαδίκτυο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους πιθανούς κινδύνους. Να γνωρίσουμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Και να έχουμε επιλογές για αποφυγή τους. Αυτή εδώ είναι η ιστοσελίδα μας που μπορείτε να επισκεφτείτε και να πληροφορηθείτε για την εταιρεία μας. Ευχαριστούμε. Thank you. Αφήνεσαι.